Πάμε στη Χρύσα Τσίχλη τώρα να δείτε, παιδιά, πώς επιβεβαιώθηκε ο Φάουτσι. Ο Φάουτσι είναι ο Τσιόδρας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι είχε πει Μαρία μου Φάουτσι στην αρχή αυτής της κατάστασης για την Αμερική? Ότι αν δεν τηρηθούν τα μέτρα, γιατί είδε τι έκανε ο Τραμπ, τις γελοιότητες που έκανε στην αρχή, θα φτάσουμε στις 200.000 νεκρούς. Και μοιάζει σαν να επιβεβαιώνεται. Καλημέρα, Χρύσα. Καλημέρα σας. Έσπασαν το φράγμα των 200.000 νεκροί από τον κορονοϊό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 200.786 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους λόγω του νέου κορονοϊού, ενώ τα κρούσματα προσεγγίζουν τα 6.900.000. Άρα, μέσα στην εβδομάδα αναμένουμε να σπάσουν το φράγμα και των 7 εκατομμυρίων τα κρούσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ντροπή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρώντας για το Πίτσμπουργκ, όπου έκανε μια προεκλογική ομιλία με εκατοντάδες άτομα σε κλειστό χώρο, αλλά υπεραμείνθηκε. Ντροπή για τι πράγμα είναι ντροπή? Επειδή πέθαναν 200.000, γιατί ακριβώς? Γιατί προφανώς για αυτό που συνέβη, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι. Αλλά υπεραμείνθηκε τη στρατηγική του, λέγοντας ότι αν δεν είχα κάνει όσα έκανα, τώρα θα είχαμε 2,5 με 3 εκατομμύρια. Άρα πρέπει νεκρούς. Να λένε και ευχαριστώ, δηλαδή. Άρα καλά είμαστε, πολίτες. Λέει, παιδί μου, θα μπορούσαμε παραπάνω. Σαφέστατα, ναι. Να θυμίσω βέβαια ότι ο ίδιος το Μάρτιο δεν είναι 200.000 έλεγε... δηλαδή αποτέλεσμα της στρατηγικής του. Δεν είναι οι 200.000 πολύ. Είναι μόνο 200.000. 200.000 είναι αποτέλεσμα της καλής στρατηγικής του. Είναι ένα καλό Μάλιστα. αποτέλεσμα λόγω της επιτυχημένης στρατηγικής του, σύμφωνα με την νεότερη δήλωση που έκανε. Γιατί το Μάρτιο είχε πει ότι εάν οι νεκροί είναι από τον κορονοϊό ανάμεσα σε 100 με 200.000, τότε θα έχουμε, θα έχουμε μια καλή στρατηγική. Τότε θα μπορούμε να πούμε ότι είχαμε πράξει καλώς. Το είχε πει το Μάρτιο. Ενώ τον Ιανουάριο, που ξέχαμε τα 15 πρώτα κρούσματα, είχε πει ότι σε λίγες μέρες δεν θα υπάρχουν καθόλου κρούσματα. Θα εξαλειφθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα είναι όλα σχετικά και ρευστά Έτσι. Για τον Ντόναλντ Τραμπ. Δυστυχώς όμως οι αριθμοί αυτοί που αφορούν τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κορονοϊό στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ συγκεκριμένοι και είναι πάνω από 200.000. Και στην Ευρώπη πολύ δύσκολα τα πράγματα, ωστόσο, Χρύσα. Στις περισσότερες χώρες, όπως βλέπουμε, μοιάζει σαν όλες τις χώρες να κάνουμε πάνω κάτω την ίδια συζήτηση για την επόμενη μέρα, για το αν θα επιβληθεί lockdown ή όχι. Σε κάποιες χώρες έχει επιβληθεί ήδη. Φαίνεται ότι η γυραιά Ήπειρος φλερτάρει με το lockdown σε πολλές περιπτώσεις. Στη Μαδρίτη είδαμε ότι εφαρμόστηκαν τοπικά lockdown σε συνοικίες της πόλης. Δεν έχει πολύ πετύχει βέβαια αυτό το μοντελάκι που το σκεφτόμαστε κι εμείς εδώ. Υπάρχουν διαμαρτυρίες έντονες. Δεν μπορεί ο κόσμος να μετακινηθεί. Είναι με πολύ δυσκολίες αντικειμενικές. Ναι. Θυμίζει άλλες εποχές η απομόνωση των φτωχών συνοικιών, λένε οι κάτοικοι, και είναι οργισμένοι. Γεγονός όμως είναι ότι η Ισπανία για άλλη μια μέρα κατέγραψε πάνω από 10.000 νέα κρούσματα και οι αρχές προσπαθούν με κάποιο τρόπο να σταματήσουν αυτή τη διασπορά του ιού που εντοπίζεται κυρίως στην πρωτεύουσα και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Από εκεί και πέρα έχουμε πάλι πάνω από 10.000 κρούσματα και στη Γαλλία, όπου η κυβέρνηση εκεί ανακοινώνει θα κάνει ακόμη περισσότερα τεστ, ενώ σχεδόν 5.000 κρούσματα κατέγραψε χθες η Βρετανία. Πρόκειται για τον υψηλότερο ημερήσιο απολογισμό από τις αρχές Μαΐου. Mm-hmm. Με τον Μπόρις Τζόνσον, όπως είδαμε, να ανακοινώνει νέους περιορισμούς, αυστηρούς περιορισμούς, όχι lockdown, αλλά να αφήνει ένα παράθυρο ακόμα ανοιχτό, ακόμη και για lockdown. Μάλιστα, λοιπόν, μάλιστα. Και πάμε και στον κύριο Πένς για να ολοκληρώσουμε. Λαχτάρισε ο κύριος Πένς, φανταζόμαστε. Έτσι. Βλέπουμε, εδώ, και Βλέπουμε εδώ την εικόνα. Θα δείτε κάποια στιγμή να βγαίνουν σπίθες, αυτό ακριβώς είναι το σημειότυπο, από το αεροπλάνο. Καθώς την ώρα που απογειωνόταν το Air Force 2, χτύπησε ένα πτηνό και αναγκάστηκε να επιστρέψει στη βάση του και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση. Γιατί με ένα είναι ένα πουλί είναι ικανότερο να κάνει αυτή τη ζημιά? Μπορεί τώρα να είναι. Να σας πω, εγώ σας λέω ό,τι διαβάζω από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Δεν ήταν και εκεί, Χρύσα, όπως καταλαβαίνεις. προφανώς ήταν σμήνος, τώρα αν χτύπησε μόνο ένα δεν το γνωρίζω. Αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι δεν υπήρξε κάποια αναστάτωση περαιτέρω στον Αμερικανό αντιπρόεδρο, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε και σύμφωνα με το Associated Press. Δεν τραυματίστηκε κανείς. Απλά για λόγους ασφαλείας το αεροπλάνο επέστρεψε στο αεροδρόμιο από όπου ξεκίνησε. Καλή συνέχεια, Χρύσα.